Σας. Μπήκαμε στο φθινόπωρο και ετοιμαζόμαστε για τις τσαντούλες του χειμώνα σιγά σιγά. Σήμερα σας έχω μία τσάντα την οποία την έχω φτιάξει πριν από 3 χρόνια περίπου με την Blexi Cell Prada. Δίνει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Το νήμα έχει σημασία και γι' αυτό με έκανε τώρα να σας τη δείξω. Λόγω του ότι βγάλαν οι μεγάλοι σχεδιαστές νήματα με μαλλί μέσα, με τις γνωστές τσάντες, θα κατακλειστεί η αγορά με τέτοια νήματα. Και θέλω να σας δείξω πόσο υπέροχο αποτέλεσμα δίνει και με το βελονάκι. Το νήμα είναι αυτό εδώ. Το έχω και σε κόκκινο. Δεν είναι ακριβώς κόκκινο, είναι ένα μπορντό με ένα περίεργο φλός από μέσα που δίνει ένα υπέροχο αποτέλεσμα και είναι και στο σαν τζιν. Αυτή είναι η υφή. Μπλέκεται με πάνω από 5-5,5 νούμερο βελονάκι. Σε αυτό εδώ δεν έχω βάλει τίποτα μέσα. Τίποτα, καμία επένδυση. Απλά το πλέξα με 4 νούμερο βελονάκι. Γι' αυτό τη θέλω πιο χαλαρή, ας το πούμε έτσι. Ούτε στημένη ούτε τίποτα. Κλείνει και εύκολα. Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε. Θα σας το δείξω με το κόκκινο στην αρχή. Είναι πολλαπλάσια του 4 συν 2. Και ξεκινάμε. Συνήθως αυτούς τους πόντους εγώ, αυτό το μέγεθος είναι γύρω στους 32 συν 2, 34 συν 2, μέχρι 36 φτάνω. 4, 8, 32 συν 2, πάει 34. Δεν τις κάνω μεγαλύτερες, τις τσάντες, τις ποσέτ. Λοιπόν, κάνουμε την αρχική μας θηλιά και ξεκινάμε με τεσσάρια τώρα. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, καλό είναι για να σας το δείξω και πάντα θα βάζετε συν 2. Την πρώτη σειρά μας την κάνουμε όλη με άριχτα. Αν κάποια κυρία πλέκει πολύ σφιχτά, μπορεί να βάλει μεγαλύτερο νούμερο βελονάκι. Μπορεί να θέλει να βάλει και επένδυση. Αλλά θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν έβαλα εγώ επένδυση αργότερα. Εκτός το ότι την ήθελα να ήταν πιο χαλαρή. Και όπως είδατε και οι τσάντες φέτος έχουν αυτή την τάση, όχι πολύ στημένες, πιο ελεύθερες, πιο χαλαρές. Και φτάνω στο τελευταίο, το οποίο τώρα θα κάνω. 1, 2, 3, 4 γαϊτανάκια στον αέρα και θα γυρίσω. Και στον ίδιο πόντο εδώ μέσα θα κάνω 3 ποθαράκια. 1, 2, 3. Τώρα, 1, 2, 3 αφήνω και στο τέταρτο πόντο εδώ κάνουμε ένα άριχτο. Προσέχουμε, δεν τα κάνουμε σφιχτά. 1, 2, 3 γαϊτανάκια στον αέρα και στον ίδιο πόντο κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 αφήνουμε και στο τέταρτο πόντο ένα άριχτο, 3 γαϊτανάκια στον αέρα και στον ίδιο πόντο 3 ποδαράκια.
Η αλήθεια είναι ότι με αυτή τη ζέστη που κάνει αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να τα πλέξουμε αυτά τα νήματα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και στο τέταρτο πόντο εδώ δεν ξεχνάμε. Χαλαρό, το βλέπετε πως το κάνω εγώ, δεν το σφίγγω. Εδώ και δεν ξεχνάμε τα τέσσερα. Γυρίζουμε στον ίδιο πόντο εδώ μέσα τα τρία ποδαράκια. Όπα. Τρία. Εάν δεν έχετε κάνει από την προηγούμενη σειρά τα τρία γαϊτανάκια στον αέρα, να ξέρετε ότι το σχέδιο σας δεν θα σας πετύχει. Γιατί σε κάθε διάστημα που έχει σχηματίσει τα τρία γαϊτανάκια στον αέρα, εκεί μέσα θα γίνει το σχεδιάκι. Οπότε, κάνουμε άριχτο. Τρία γαϊτανάκια στον αέρα, δεν τα ξεχνάμε. Και τα τρία ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Κενό μέσα, άριχτο, τρία γαϊτανάκια, τρία ποδαράκια, ένα, δύο, τρία, στο κενό, χαλαρό, το βλέπετε. Χαλαρό για να μην μαζέψει, να μην κατέβει προς τα κάτω. Και σε κάθε γύρισμα τα γαϊτανάκια είναι τέσσερα. Και μπαίνουμε εδώ με τρία ποδαράκια. Δεν αλλάζει τίποτα άλλο. Δύο, τρία. Αυτό είναι το σχεδιάκι. Τόσο απλό, αλλά τόσο όμορφο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που είναι και το πράσινο απέναντι. Το βλέπετε ότι έχει τρύπες. Να το. Οπότε, εάν βάλετε πλέγμα, θα φαίνονται οι τρύπες του πλέγματος. Η πλέξη του πλέγματος. Αν θέλετε όμως να το κάνετε αισθητό, πρέπει να το περάσετε πρώτα με μία φόδρα. Ό,τι φόδρα θέλετε, εκτός μονόχρωμη πάντα, ή το ίδιο χρώμα ή μαύρη, θα το περάσετε. Θα το περάσετε μετά με πλέγμα και μετά ξανά με ό,τι φόδρα θέλετε από μέσα, για να μην σας φαίνονται οι τρυπούλες. Εγώ έβαλα κατευθείαν μία μαύρη φοδρίτσα και τίποτε άλλο από μέσα. Και το βλέπετε όπως είναι έτσι. Και όπως σας έχω πει πάντα, δεν αφήνουμε ποτέ τις τσαντούλες μας χωρίς να έχουν τα ειδικά χαρτάκια από μέσα. Όχι εφημερίδες, γιατί μυρίζουν. Λοιπόν, τώρα το ύψος. Πώς να το πω τώρα, το σκεπτικό μου, ας το πω έτσι, στις τσάντες εμένα είναι, κάνω παραλληλόγραμμα, όσο θέλω να είναι το μπροστινό, όσο ύψος θέλω να είναι το μπροστινό, βάζω κατευθείαν μόλις τελειώνω τη σειρά, το βλέπετε εδώ, μάρκερ εδώ, κατευθείαν μάρκερ εδώ. Με το που πλέκω και τελειώνω τη σειρά αυτή, λέω μου αρκεί αυτό το ύψος, μάρκερ εδώ, μάρκερ εδώ. Πλέκω και οριοθετώ τη βάση. Πόση βάση θέλω. Μάρκερ εδώ, μάρκερ εδώ. Όσο είναι το μπροστινό μου, θα κάνω πλάτη. Θα πάω την αλυσίδα να μην ακούγεται. Θα κάνω την πλατούλα, όσο ακριβώς είναι το μπροστινό μου. Και μετά θα κάνω και όσο ακριβώς είναι αυτό εδώ το μπροστινό, εννοώ έτσι. Αυτό. Και αυτό εδώ πέρα το ονομάζω καπάκι. Και μετά θα κάνω το καπάκι μου. Αν κάποια θέλει να το κάνει πιο κοντό, θα αφαιρέσει. Αν θέλει να το κάνει πιο μακρύ, θα προσθέσει. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και υποσέτουμε όλες είναι με αυτό το σκεπτικό. Τώρα, όταν τελειώσετε, θα κάνουμε τώρα το γύρω-γύρω. Εδώ.
Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τελειώνω πάντα όταν η κλωστή μου είναι από το αριστερό μου χέρι. Γιατί εδώ πέρα το θεωρώ για καλή. Τι κάνω τώρα. Όπως είμαι εδώ. Κάνω ένα γαϊτανάκι. Ένα άριχτο. Όλο άριχτα τώρα, έτσι. Άριχτο. Άριχτο. Σε κάθε κενό στα γαϊτανάκια κάνω δύο. Ένα κάνω ανάμεσα. Δύο εδώ μέσα. Μία συμβολή που μπορώ να σας δώσω εδώ. Εάν τυχόν σας γίνεται πάρα πολύ χαλαρό, μπορείτε να βάλετε μισό νούμερο βελονάκι πιο χαμηλό. Πάω εδώ μετά. Θα κάνω δύο. Εδώ. Βάζω και μέσα την αρχική μου αλυσίδα. Και τώρα πλέκω. Δεν μπλέκω εδώ εγώ. Όπως είναι εδώ, δεν μπλέκω εδώ. Μπλέκω εδώ. Εδώ κάτω. Για να το κάνω πιο σταθερό. Εδώ κάτω μπλέκω. Όλες μου τις τσάντες. Εδώ. Ακολουθώ όσα σπόντους είχα ρίξει αρχικούς, θα τους ακολουθώ όλους, τους πλέκω. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορείτε να βάλετε μικρότερο νούμερο βελονάκι. Φτάνω εδώ, που είναι αυτό εδώ. Εδώ. Θα πλέξω εδώ. Θα πλέξω εδώ. Θα κάνω τα δύο. Ένα. Δύο. Εδώ θα κάνω ένα. Στο διάστημα θα κάνω δύο. Εδώ θα κάνω ένα. Στο διάστημα θα κάνω δύο. Ένα και ένα, δύο. Τώρα. Αυτό θα το αφήσω. Και θα πλέξω εδώ. Πλέκω εδώ τα τρία ποδαράκια, εδώ θα κάνω δύο, τώρα είμαι στη προστινή, τώρα κάνουμε αυτό, σας δείχνω πως κάνουμε αυτό. Εδώ είναι τα τρία ποδαράκια, τα οποία τα πλέκουμε κανονικά, ένα, δύο, τρία. Αυτό εδώ δεν το πλέκω, μπαίνω κατευθείαν εδώ, κάνω δύο, πάω κατευθείαν στο διάστημα, κάνω τα τρία ποδαράκια, πάω κατευθείαν στο διάστημα, τζιτζίκια απ' έξω και μάλινο στο χέρι. Μόνο οι πλέκτριες, οι πορωμένες θα κάνουν αυτά. Δύο, τρία. Και έφτασα στο τέλος μου. Κόβω την κλωστή, όπως σας έχω δείξει ότι κόβουμε την κλωστή. Τραβάμε, αφήνουμε αυτό και μπαίνουμε εδώ. Το κάνουμε έτσι, πιάνουμε και αυτό, τη
την πίσω κλωστούλα. Και το κάνουμε έτσι. Και αυτό είναι το σχεδιάκι. Το καπάκι, ας πούμε, έτσι. Τώρα κάναμε το καπάκι. Τώρα, για τα πλαϊνά. Εφόσον έχετε βάλει μάρκερ εδώ και μάρκερ εδώ, όταν θα κάνετε το γύρω γύρω, μόλις φτάσετε στο μάρκερ, θα κάνετε το άρρηκτο, θα ξαναβάλετε το μάρκερ. Θα συνεχίσετε όπως σας έδειξα. Μόλις φτάσετε στο επόμενο μάρκερ, θα πλέξετε, το βγάζετε, το πλέκετε το πόντο, ξαναβάζετε το μάρκερ, συνεχίζετε. Οπότε μετά, όταν από μάρκερ σε μάρκερ, μετράτε πόσοι πόντοι είναι, θα αφαιρέσετε 2, συν 1, δηλαδή είναι 12, πρέπει να γίνουν 10. Άρα θα ρίξετε 11 πόντους, γιατί όταν θα γυρίσετε το πλεκτό να κάνετε άριχτα, θα σας μείνουν τα 10. Και το ύψος θα γίνουν οι σειρές όσο ύψος είναι αυτό εδώ πέρα. Μετράτε πόσο είναι και θα δείτε στη γωνία, όταν φτάσετε στη γωνία πώς το λένε, του πλαϊνού, θα κάνετε στη γωνία ένα άριχτο, ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ένα άριχτο για να σας γίνει αυτός ο τετραγωνισμός εδώ. Ναι, όχι τετραγωνισμός, το τρίγωνο μάλλον, το τρίγωνο. Και για πάνω, εδώ, το έπιασα στο ένα πόντο στο τελείωμα και στο άλλο πόντο το τελείωμα με ένα μεσαίο κρυκάκι, μικρό κρυκάκι, για να μου γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η τσαντούλα με αυτές τις συνθήκες. Προσπάθησα να σας δώσω να το καταλάβετε. Σας εύχομαι καλό χειμώνα και καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε.